Θέσαμε υπόψη σας την προηγούμενη διάλεξη όταν εξετάσαμε αυτό το μηχανιστικό μοντέλο της σύγχρονης μηχανικής, Kepler, Νεύτωνας, Leibniz, που συνεπικουρούμενο από τη φυσικομαθηματική μέθοδο, δηλαδή τη διαφόρηση και τον ολοκληρωτικό λογισμό, θεωρεί ότι είναι το ακριβές εργαλείο εξυπόνησης, ερμηνείας και ποσοτικής αποτίμησης πραγματικότητας. Δηλαδή θεωρεί ότι όλη η πραγματικότητα, όλο το οντολογικό βάρος της πραγματικότητας γίνεται capturing, συλλαμβάνεται από αυτά τα εργαλεία. Ανοίγονται στο δρόμο στην ανιστορικότητα, ανοίγονται στο δρόμο στην αχρονικότητα, ανοίγονται στο δρόμο σε ένα άθλιο διτερμινισμό, παρότι αγαπητέ μου Κώστα, όλες οι σύγχρονες θεωρίες και δι της κβαντικής μηχανικής κραυγάζουν περί του αντιθέτου. Η μελέτη των πλατωνικών στερεών στην πορεία εξέλιξης δεν ήταν μόνο ότι ο Πλάτωνας άφησε το ίχνος του πάνω στα μαθηματικά στην εξέλιξη αυτή, αλλά συνδέθηκε με μεγάλα ονόματα όπως ο Θεέτητος, στον οποίο αφιερώνει και ολόκληρο διάλογο που είναι ένας ύμνος στην γνωσιολογία, στην επιστημολογία, στον τρόπο προσπορισμού της γνώσης. Στον Ευκλήδη, ο οποίος Ευκλήδης είναι αυτός που ανέλαβε το τεράστιο έργο να μορφοποιήσει συντακτικά και σημασιολογικά τον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα. Φτάνοντας στο απόγειο, θα λέγαμε, της μαθηματικής κατασκευής, που είναι η εγγραφή αυτών των κανονικών πολυέδρων μέσα στη σφαίρα. Φτάνοντας σε αυτό το θεώρημα περιορισμού, έρχεται ο μεγάλος σοφός ο Ευκλήδης και προλαμβάνει τον μεγάλο σημερινό μαθηματικό, τον Γκέντελ, με τα δύο θεωρήματα πληρότητας και μη πληρότητας, όπου θέτει ένα όριο στις γνωστικές διαδικασίες του ανθρώπινου όντως. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι και μεγάλοι ζωγράφοι, ιδιαίτερα ο Πατσιόλι, ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, επηρεάστηκαν. Τι γίνεται άραγε το κοσμολογικό υπόδειγμα του Πλάτωνα? Έχει υποστεί κρίση μετά την εμφάνιση του μηχανιστικού κοσμοϊδόλου? Έχει εξοβελιστεί πλήρως ως κάτι, έλα μωρέ, αυτά είναι αναχρονιστικά, αυτά είναι σκοταδιστικά? Θα πρέπει να σας πω ότι οι νεότατες φυσικές, παύλα, σας ζητώ συγγνώμη, κοσμολογικές θεωρήσεις αρχίζουν και αναπτύσσουν την άποψη, ήδη σας αναφέρω ένα παράδειγμα για όποιον επιθυμεί, είναι και ένα υπέροχο βιβλιαράκι σε εκλαϊκευμένη μορφή του Ιάπωνα του Κάκου, του αστροφυσικού. Φαίνεται ότι το σύμπαν τελικά να προσυδειάζει στη δομή του δωδεκαέδρου. Στη δομή του δωδεκαέδρου, στο πέμπτο δηλαδή στοιχείο, και μάλιστα μας στη μελέτη τους αυτή από το εργαστήριο του Λούθ το παριστάνουμε με αυτή την μπάλα που σας έχω δίπλα. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλό και τα μαθηματικά τα οποία το συνοδεύουν είναι περίπλοκα και κυρίως συνδέονται με την ανάπτυξη αυτής της μαθηματικής, αυτού του μαθηματικού κλάδου που ονομάζεται τοπολογία. Με το δωδεκάεδρο συνδέεται και η θεωρία των γραφημάτων, το graph theory, μας την έδωσε ο Euler, ο Hamilton, ένα σημερινό πολύ μεγάλο όνομα, Φράνκο Χαράρι. Συνδέεται η θεωρία των ομάδων, τα group theories, ομάδες περιστροφής. Συνδέεται με ένα παρακλάδι της ίδιας της τοπολογίας που ονομάζεται αλγεβρική τοπολογία, που πηγαίνει ακόμα περισσότερο σε βάθος αυτή την ανάπτυξη των πέντε πλατωνικών στερεών, εισάγοντας νέες βαθύτερες αναλύωτες που ονομάζονται αριθμοί Μπέτι. Και τέλος, στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε μια κάπως πιο από την αρχαιότητα. Αυτό που απασχόλησε τους ανθρώπους είναι πώς το ένα στερεό προκύπτει από το άλλο και πώς το ένα εγγράφεται μέσα στο άλλο. Πώς μπορώ από το ένα να πάρω το άλλο? Δεν θα επιμείνω σε αυτό, αποτελεί αντικείμενο ενός σεμιναρίου που επιτρέψτε μου να σας πω, κάποια στιγμή, περισσότερο για τα νέα παιδιά, τους φοιτητές, θα ήθελα να το κάνω αυτό το σεμινάριο.
θα μας πάρει μία ωρίτσα περίπου, μία με μία μισή ώρα, για να δείξουμε πώς με χάρακα και διαβήτη μπορούμε να πάρουμε με απλές γεωμετρικές κατασκευές, γιατί ο κόσμος είναι απλός, όπως είπε ο Αϊνστάιν, όχι όμως απλούστερος, όλα αυτά τα στερεά. Και έτσι απλά, εντελώς δειγματοληπτικά, σας δείχνω τις επόμενες κατασκευές, όπου να σημειώσουμε την εμφάνιση της χρυσής τομής του αριθμού φ, αποτελεί όνειδος για τους σύγχρονους μαθηματικούς να μην γνωρίζουν το χρυσό αριθμό φ, τη χρυσή αναλογία, και να θεωρούν ότι αυτά εισήχθησαν από τον Λεωνάρδο Νταβίντσι ή από τον Ντάν Μπράουν και άλλους. Και εγώ που μου αρέσει να υποβάλω διαρκώς προκλητικά και ενοχλητικά ερωτήματα, ρωτάω, μα η αναλογία στα αγάλματα, η αναλογία στους αρχαίους ναούς δεν έκανε καμία χρήση? Το θέατρο της Επιδαύρου, ο Παρθενώνας, όλα αυτά δεν κάνανε καμία χρήση? Μα οποιοδήποτε στοιχειοδός γνωρίζει ότι ακόμα και σε ένα δάχτυλο τα διαστήματα, τα οποία είναι με τους κόμβους εδώ, τα κότσια της αρθρώσης, βρίσκονται σε χρυσή τομή, σε χρυσή αναλογία. Άρα δεν περιμένουμε κανέναν Νταβίντσι, δεν περιμένουμε τους διάφορους γοτθικούς ναούς, δεν περιμένουμε όλα αυτά τα οποία κοσμούν. Αυτά ήδη έχουν δοθεί. Εδώ απλώς δίνω το σιωπηλό αρπιστή για να δείξω ότι αυτά επηρέασαν και τη μουσική, τα διαστήματα, και συνεχίζω περιγράφοντας και δίνοντας όλες αυτές τις κατασκευές από θέατρα, πώς απεικονίζονται όλα. Έχουν μία βαθύτατη πολιτική σημασία με την έννοια του πράτη, διότι αυτή είναι η αναλογία η οποία θα επιφέρει το ορθό αποτέλεσμα. Εδώ δίνω και τις διάφορες πρόοδους, τις γεωμετρικές, τις αριθμητικές και τις αρμονικές, και σιγά σιγά τις διάφορες συνελήξεις. Δίνω ένα πίνακα ο οποίος, για όποιον μπορεί λίγο περισσότερο να δει και να τρυπήσει το επιφαινόμενο. Δεν σ' άκουσα? Παρακαλώ. Μπορεί να διακρίνει αμέσως τις διάφορες γεωμετρικές κατασκευές που υπαγορεύουν και προδιαγράφουν και εχνηλατούν το κεντρικό θέμα. Και πηγαίνοντας σε κάποια φαινόμενα της φύσεως, μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία στο μάτι φαίνονται ως εδώ στην πραγματικότητα. Τέλος, φίλες και φίλοι, μια προσωπική παρατήρηση. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος κατασκευάστηκε περιμένοντας τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος αυτός που νοηματοδοτεί τον κόσμο. Έξω σε αυτόν εκεί τον κόσμο δεν ξέρω αν υπάρχει το χρώμα κόκκινο που φοράει η κυρία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συχνότητες. Δεν ξέρω αν υποτάσσονται στις μαθηματικές εξισώσεις που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο μυαλό για να ποσοτικοποιήσει τις τυχόν σχέσεις που υποθέτει ότι υπάρχουν στο εξωτερικό κόσμο. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει μια σαφής νοσταλγική φορά, λες και όλος ο κόσμος περιμένει αυτό το ανθρώπινο υποκείμενο να νοηματοδοτήσει και να βγάλει νόημα, και αυτό το νόημα να είναι ένα τέρμο νόημα, το οποίο διαρκώς να σε οδηγεί σε όλο και πιο ελεύθερες δομές, σε όλο και βαθύτερες ενοράσεις. Συνεπώς, ό,τι ακούσατε σήμερα, και ευχαριστώ θερμότατα για την υπομονή σας, είναι φανερό ότι είναι ασύμβατα με μία ορθολογιστική αντίληψη αιτιατής, αλυσιδωτής, αιτιοκρατίας, όπου όλη η εξέλιξη συνοψίζεται ότι το ύστερο προκύπτει από το πρώτερο. Αυτή είναι μία δυτικού τύπου θεώρηση, δεν επιβεβαιώνεται από τα σημερινά πορίσματα της επιστήμης, και το κυριότερο, έχει προληφθεί ήδη από τους αρχαίους. Με αυτή την έννοια θα επαναλάβω και με αυτήν θα κλείσω την παρατήρηση, τη σημερινή μου ομιλία. Όπως έλεγαν οι Πυθαγόροι, σχάμα και βάμα, αλλά ου σχάμα, ου βάμα και τριόβολο. Που όπως λέει πάλι ο μεγάλος νεοπλατωνικός ο Πρόκλος, οι Πυθαγόροι ήθελαν να δείξουν με αυτό ότι ο κόσμος του πνεύματος έχει τη δική του περιοχή επαλήθευσης και επιβεβαίωσης.
Ο κόσμος του πνεύματος, φίλες και φίλοι, δεν ανάγεται συρρυκνωτικά, δεν είναι αναγωγικά ισοδύναμος προς τον κόσμο της εμπειρίας. Ο κόσμος της εμπειρίας συνιστά μια προκρούστια κλίνη επάνω στην οποία θα έρθω να τοποθετήσω το πνεύμα. Το πνεύμα είναι ελεύθερο, όχι με την έννοια μιας μεταθανάτιας ευοχίας, αλλά μέσα στην ίδια την κατασκευή. Είναι κατασκευαστικά αυτά τα θέματα, γιατί η ίδια η κατασκευή περιλαμβάνει τόσο τη σύνταξη, όσο και τη σημαντική ή σημασιολογία, όπως τη λέμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω θερμότατα για την προσοχή με την οποία με ακούσατε. Νομίζω, κύριε Βδότα, έχουμε καθιερώσει να γίνεται κάποια συζήτηση και να υπογραμμίσουμε άλλη μια φορά ότι η συζήτηση μπορεί να πάρει χαρακτήρα πληροφοριακό, διευκρινιστικές ερωτήσεις, κριτικές ερωτήσεις, πολεμικού χαρακτήρα. Ή συγκρουσιακό. Ή συγκρουσιακό, σωστά. Το λόγο έχει ο Στέλιος. Τι σημαίνει αυτό, σχάμα και βάμα? Το σχάμα και βάμα, ρωτάει ο Στέλιος τι ακριβώς σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι μία φράση. Θέλουμε να δείξουμε ότι τα σχήματα τελικά δεν παίζουν κανένα ρόλο στην ευκλήδια γεωμετρία. Τα σχήματα τελικά παίζουν τον ίδιο ρόλο που παίζουν οι μεταβλητές στη σημερινή άλγεβρα και χρησιμοποιούνται απλά και μόνο παραστατικά για να υποβοηθήσουν το πνεύμα στις διαρκείς πτήσεις. Όχι για να καθυλώσουν το πνεύμα στο χώρο του αισθητού. Παρακαλώ. Γιώργο, μη χαμογελάς, πάρε το λόγο και επίθεση. Σας ζητώ συγγνώμη. Ο κ. Παγκάνος, ο Νίκος, ναι. Μια πρόχειρη μετάφραση της φράσης χάμα και βάμα, μαού βάμα και τριόβολον. Το τριόβολο είναι, το είχε αναφέρει και ο Αντώνης ο Βαρδουλάκης όταν πήγε κάποιος εκεί να μελετήσει. Είναι κάτι σαν το πενταράκι που λέγαμε, το μισόφραγκο. Και του λέει μετά από καιρό, καλά ρε δάσκαλε, του λέει τίποτα πρακτικό, δεν θα κάθομαι τόσο καιρό μαζί σου. Και λέει στο βοηθά του, λέει, κοίταξε, βγάλε αυτό το μαθητή έξω και δώσε του και κανένα πενταράκι, γιατί αυτός ήρθε να μάθει πρακτικά πράγματα. Δεν είναι τυχαία υποτίμηση, όπως πολύ κακώς σημερινοί δάσκαλοι θέλουν να μας πείσουν, που είχαν οι Έλληνες για αυτά τα πράγματα, για τις κατασκευές. Όχι μόνο δεν τα υποτιμούσαν, αλλά έχουμε ένα άλλο παράλληλο ρεύμα με τον Ευκλήδη, αρχής γενομένης από τον Αρχιμίδη, που θεωρείται ίσως και μεγαλύτερος εισάξιος με τον Ευκλήδη, που μας πηγαίνει τελείως στον κατασκευαστικό χώρο. Πάντοτε όμως είναι το πνεύμα αυτό που ενωράται τις ιδέες και αφορμόμενος από τον κόσμο των ιδεών κατέρχεται να υλοποιήσει, και αυτή η διαδικασία είναι διαλεκτική. Είναι διαλεκτική με την έννοια ότι ο Πλάτων έθεσε πρώτος αυτή τη διαλεκτική κίνηση μέσω του Παρμενίδη αυτού του διαλόγου και όχι ο αγαπητός μας Χέγκελ. Ναι λοιπόν στην εμπειρία, όχι όμως σαν προκρούστια κλίνη, σαν κυματοθράφστη, σαν τελικό επαληθευτή. Ο χώρος του πνεύματος έχει τις διαδοχικές δικές του αναβάσεις. Άρα έχουμε πολλά μοντέλα στη γεωμετρία και δεν έχει νόημα να ρωτήσουμε ποιο μοντέλο της γεωμετρίας ταιριάζει καλύτερα στον κόσμο. Κύριε Βαλκάμου.